Μανδαλιά, no. Μετά τις εικόνες μεγάλου συνωστισμού πολιτών που παρουσιάστηκαν σε καθημερινή βάση στην περιπατητική διαδρομή της οδού Αντώνη Τρίτσι, τέθηκε σε εφαρμογή το Σάββατο η καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο. Είμαστε λοιπόν στην διαδρομή αυτήν, στον χώρο αυτόν που είναι το πεζοδρόμιο, είναι ο ποδηλατόδρομος στο πλάι της Αντώνη Τρίτσι, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ληφθεί τα μέτρα καθολικής απαγόρευσης χρήσης του συγκεκριμένου τμήματος. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την μία άκρη στην άλλη, στον Δήμο του Ευόσμου, στην περιοχή του Ευόσμου, και βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί κορδέλες σε όλο το μήκος, σε πάρα πολλά σημεία στο πλάτος. Έχουν τοποθετηθεί τα ειδικά πλαστικά οδοφράγματα για να κατανοεί ο κόσμος ότι δεν μπορεί να το κάνει χρήση το συγκεκριμένο σημείο. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και ειδικές ταμπέλες, ειδικά μπάνερ, τα οποία φιστούν την προσοχή στον κόσμο ώστε η περιπατητική ζώνη Αντώνη Τρίτσι παραμένει κλειστή. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου έχουμε και την αύξηση της θερμοκρασίας και την βελτίωση του καιρού, ο κόσμος δεν πειθάρχησε. Υπήρχε πολύ μεγάλο συνωστισμός εδώ, με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, ο κύριος Κλεάνθης Μανδαλιανός, να κάνει την σχετική εισήγηση στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έτσι είναι, Δήμαρχε, καλησπέρα. Έτσι είναι τα πράγματα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε να καλύψετε το γεγονός. Θα πρέπει λίγο να πούμε ότι η απόφαση του να κλείσει ο περιπατικός δρόμος της Τρίτσι και ο ποδηλατόδρομος λήφθηκε μετά από 10 μέρες προσπάθεια τόσο της Δημοτικής Αστυνομίας όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας να προσπαθήσει να καταφέρει να διαχωρίσει τον κόσμο, να μείνει πολύ κοντά. Ο κύριος Μανδαλιανός εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Όταν μαζεύεται τόσο πολλοί κόσμος, γίνεται κάτι ανάλογο με αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε στις εκκλησίες. Μπαίνει μεγάλη εβδομάδα και δεν θα κάνουμε ακολουθίες στις εκκλησίες. Όταν κλείνουμε τις εκκλησίες για αυτό το λόγο, για να μπορέσουμε να προφυλαχθούμε από τον ιό, φανταστείτε ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο και εδώ. Οι ώρες που απαγορεύεται η χρήση της περιπατητικής οδού είναι από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το πρωί της επόμενης μέρας, ενώ το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση. Ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε δυσκολεύουμε τη ζωή του, αλλά σίγουρα η ζωή όλων θα δυσκολευτεί περισσότερο αν σε μια φάση όπου ο ιός δείχνει να υποχωρεί κάπως, έχουμε κάποια βελτίωση της επιδημίας, να έχουμε αναζωπήρωση αυτής από δικιά μας επιπολαιότητα. Το μέτρο έχει επαόριστον εφαρμογή.